Ωραία. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε την επικαιρότητα? Από την 28η Οκτωβρίου, από τον κύριο Τζιτζι Κώστα, από το γεγονός ότι πλέον οι θεατές δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις σιδερόφρακτες παρελάσεις? Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Γενικά δεν ξέρω εσείς τι άποψη έχετε για παρελάσεις. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσουν αυτές οι παρελάσεις στρατιωτικές. Αυτή είναι η δική μου η άποψη, έτσι. Τέλος πάντων. Έχει γίνει πια και με τις παρελάσεις ένα σοου. Ναι, το οποίο δεν μπορεί να παρακολουθήσει και ο Έλληνας, έτσι. Χρησιμοποιείται το σοου αυτό με σκοπό να επιτύχει ο ένας το Α και ο άλλος το Β και γίνονται και επεισόδια και γίνονται και τέτοια πράγματα. Τώρα η Ελλάδα πρέπει να επιδοθεί απερίσπαστη στο να λύσει το οικονομικό της πρόβλημα. Το οποίο δεν μπορεί εύκολα να το λύσει. Πριν πάμε σε αυτό όμως, ναι, κύριε Λεβέντη, θέλω να σας ζητήσω να μου σχολιάσετε. Χθες στην εκπομπή ενικός του Νίκου Χατζηνικολάου, ο κύριος Πάνος Καμένος τάχθηκε υπέρ της πρόσκλησης της Χρυσής Αυγής. Μα αδελφά κόμματα είναι ο Καμένος και η Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Είναι ο Καμένος, απλά δεν έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα. Δηλαδή η Χρυσή Αυγή έχει σκοτώσει κόσμο με σουγιάδες, με πιστόλια, με ό,τι θέλετε. Ο Καμένος είναι και αυτός ακροδεξιός, αντιμνημονιακός, όλα τα έχει. Μάλιστα. Και είναι σκόμα, δεν είναι? Ναι, δηλαδή ναι, η οπαδή του Καμένου είναι η ΔΑΚΕ που τους κόψανε μισθούς. Με αυτό το σκεπτικό τότε και η Νέα Δημοκρατία, γιατί ο κύριος Καμένος, με αυτό το σκεπτικό, κύριε Λεβέντη, και η Νέα Δημοκρατία θα πείτε είναι αδελφό κόμμα με τη Χρυσή Αυγή, γιατί ο κύριος Καμένος είναι ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Μα και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει μέσα ο Τζιτζι Κώστας, αφού δεν είχε το μυαλό να καταλάβει ότι οι εγκληματίες δεν μπορεί να τους έχεις δίπλα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Δεν έχει και το Πολίδωρας? Δεν βγήκε χθες και είπε όχι τα αγροτεμάχια? Γιατί? Ότι για τα αγροτεμάχια ο Πολίδωρας, χθες. Γιατί εσείς πιστεύετε ότι τα αγροτεμάχια πρέπει να δημεύονται, κύριε? Ναι, αλλά δεν καταλάβατε, ναι. Ο Πολίδωρας να δώσει το μισθό του. Συγγνώμη, ο Πολίδωρας παίρνει 8.000 το μήνα. Έχει βάλει και τις δύο κόρες του στη Βουλή να παραιτηθεί από όλα αυτά, από τους 5 υπαλλήλους που δίνει η Βουλή, που έχει κάθε βουλευτής. Αυτό ισχύει για όλους τους βουλευτές. Να παραιτηθεί, έτσι, ναι, να παραιτηθούν και μετά να πούνε προστατεύουμε τα αγροτεμάχια. Διότι αν λένε αυτοί γεύονται όλα τα προνόμια που δίνει το καπιταλιστικό μας σύστημα και από την άλλη μεριά προστατεύουν, πώς θα προστατεύσουμε? Δηλαδή τη μαύρη τρύπα ποιος θέλει να την πληρώσει, ο κύριος Πολίδωρας? Οι ίδιοι βγάζουν την ουρά τους απ' έξω. Όλοι βγάζουν, κοιτάξτε. Ναι, αυτό λέω, να είμαστε λοιπόν εθεξής σοβαροί. Όταν λέμε ότι προστατεύουμε το λαό, πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να κάνει θυσίες η άρχουσα τάξη. Διαφορετικά το προστατεύω το λαό και περιφρουρεί η άρχουσα τάξη όλα της τα προνόμια, είναι κοροϊδία. Είναι κοροϊδία προς το λαό, κυρία Μπράουν. Να πω κάτι εδώ, γιατί σχολίαζα προηγουμένως, ναι, κύριε Λεβέντη, ότι τα δεξιά κόμματα που τώρα τελευταία ξεφυτρώνουν στην Ευρώπη, μεταξύ αυτών είναι το Λαϊκό Κόμμα της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ναι, δηλαδή η κυρία Μέρκελ και όλοι, ναι, ναι, είναι πάντα στηρίζουν το κεφάλαιο, το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, ναι, δεν στηρίζουν το φτωχό τον εργάτη, στηρίζουν το κεφάλαιο. Λοιπόν, ναι, όλοι αυτοί... όμως, καταφέρνουν, σας διακόπτω άλλο το συλλογισμό σας, αλλά καταφέρνουν να εξασφαλίζουν και μια στοιχειώδη κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική πρόνοια, μια στοιχειώδη. Να μην ξεσηκώνει το κόσμος. Ναι, ναι. Δηλαδή ναι, στηρίζουν το κεφάλαιο, αλλά κατά ένα έντεχνο τρόπο, αόρατο, ώστε να διατηρείται η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική, το κοινωνικό κράτος, ας πούμε. Η κοινωνική συνοχή που είπατε, γιατί... Και αυτό για να μην έχουν ξεσηκωμούς. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Τρόικα που έρχεται στις 4 του Νοέμβρη. Επειδή άκουσα τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας χθες να λέει ότι η Ελλάδα δεν εκβιάζεται, κύριε Λεβέντη, είπα ότι η Ελλάδα εκβιάζεται και έχει εκβιαστεί μέχρι τώρα τα τελευταία 3 χρόνια, μόνο εκβιάζεται, τίποτα άλλο δεν γίνεται, έτσι. Ναι, δηλαδή να μην κοροϊδευόμαστε. Τα τελευταία 3 χρόνια, ναι, κύριε Μπράουν, τα τελευταία 50 χρόνια η Ελλάδα δεν είχε ποτέ
πάντα η Αμερικανική πρεσβεία και οι ξένες χώρες κάνανε κουμάντο. Τώρα το βλέπουμε ότι μας παρακολουθούσαν και όλες τις χώρες. Όχι λοιπόν τα τελευταία τρία χρόνια. Όχι, εννοώ τώρα είναι πολύ έντονο τα τελευταία χρόνια με την κρίση. Είναι πολύ έντονο γιατί είναι στην τσέπη μας. Επηρεάζει την τσέπη μας. Γι' αυτό είναι έντονο. Διαφορετικά πάντα τα ζητήματα εθνικής υπερηφάνειας και αξιοπρέπειας έπρεπε να είναι έντονα. Μάλιστα. Και τα τονίζαμε εμείς. Ποιος είχε πει ότι επί Γιώργου Παπανδρέου κουμάντο έκανε η Αμερικανική πρεσβεία. Εντάξει. Δεν τα είχαν πει αυτά τα πράγματα. Τότε όμως δεν μας πείραζε, διότι παίρναμε τις μισθούς, τις συντάξεις, τα εφάπαξ μας ακέραια. Και τότε δεν μας πείραζε. Κάποιος όμως σαν τον Βασίλη Λεβέντη τα τόνιζε αυτά. Τώρα ο κόσμος που εξεγείρεται, που εξανίσταται, που αντιδρά, αυτό οφείλεται στο ότι επηρεάστηκε η τσέπη του. Πιστεύετε? Και αυτό είναι λάθος του Έλληνα, δηλαδή τα μόνα αντανακλαστικά που υπάρχουν είναι αυτά που επηρεάζουν την τσέπη. Ένα λεπτό κύριε Λεβέντη, όταν λέμε επηρεάζεται η τσέπη του, πέρα μιλάμε για φτώχεια, μιλάμε για κόσμο που δεν μπορεί να ζήσει, έτσι. Υπάρχουν και 300.000 τριπλοσυνταξιούχοι. Αυτοί, κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Δεν το ρωτάτε στους υπουργούς, στους βουλευτές που βγάζετε ότι ο κύριος Λεβέντης ισχυρίζεται ότι ο κύριος Βρούτσης ανακοίνωσε, δεν το ισχυρίζομαι εγώ, απλά κουβέντες του Βρούτση, ότι υπάρχουν 297.000 τριπλοσυνταξιούχοι. Γιατί δεν τους κόβετε τη δεύτερη και την τρίτη σύνταξη, παραπάτε και κόβετε 200 ευρώ από μια γριά, 100 ευρώ από τον άλλο, τι θα κερδίσετε έτσι? Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ναι, έκανε κάποια, ο κύριος Βρούτσης, εγώ επειδή είμαι και κριτικάρω κάθε πρωί και αυτά που γίνονται και αυτά που έρχονται, γιατί άκουσα για το ασφαλιστικό. Όχι, τις διπλές συντάξεις. Ένα λεπτό. Για να είμαι σωστή, ξεκίνησε ένα νοικοκύρεμα μέσα στο Υπουργείο Εργασίας, δηλαδή έχουν μπει τώρα, μάθαμε πόσοι μαϊμού συνταξιούχοι ήταν, πόσοι έπαιρναν επιδόματα, τυφλότητα, σχεδιατικό. Αυτά ξεκίνησαν επί υπουργίας του κυρίου Βρούτση. Από εκεί και πέρα δεν συμφωνώ καθόλου όταν τον άκουγα προχθές να λέει ότι τα 500 εκατομμύρια θα τα εξασφαλίσουν από το ασφαλιστικό, το οποίο αν δεν απατώμε κατατίθεται σήμερα στη Βουλή του Ασφαλιστικού. Λοιπόν, βαράνε πρόστιμα. Από πού δηλαδή θα τα βγάλει, πρόστιμα, όταν ο άλλος δεν σε έχει. Μια εταιρεία, θα βλέπουν έναν ανασφάλιστο. Δεν είναι αυτό. Δουλάζουν... Εδώ πέρα ακούμε ότι ο ΟΑΕ, όλοι αυτοί που χρωστούν χρήματα και είναι δισεκατομμύρια στον ΟΑΕ που δεν έχουν να πληρώσουν, οι μικροεπιχειρηματίες, θα γίνονται κατασχέσεις. Έτσι θα βγάλουμε την... Έτσι θα πούμε στην Τρόικα. Αυτό ότι... σας λέω, προσπαθούν να πούνε, δεν θα φέρουμε άλλα μέτρα. Ναι. Οπότε, για να μην φέρουν άλλα μέτρα, επειδή πρέπει να βρουν τα λεφτά να καλύψουν το κενό, θα αρχίσουν να ξεσκονίζουν τον κόσμο. Μα από τον κόσμο θα πρέπει να έρθουν, γιατί δεν θα έρθουν από την τσέπη του κυρίου Βρούτση, ούτε του κυρίου Σαμαρά. Και τα αγροτεμάχια, ακούστε κάτι, στα αγροτεμάχια προηγουμένως, το να πληρώσει ένας αγρότης που έχει 30 στρέμματα 90 και 100 ευρώ το χρόνο, δεν το βλέπω καταστροφή. Δεν το βλέπω εγώ καταστροφή. Το χαρούμενο που γι' αυτό επικροτώ το μέτρο εγώ, είναι ότι και στην Κηφισιά ένα οικόπεδο που είχε 80 εκατομμύρια ευρώ και είναι ανεκμετάλλευτο, θα αναγκαστεί αυτός να δίνει 70.000 ευρώ το χρόνο. Οπότε θα αρχίσουν πια να το σκέπτονται αυτοί που έχουν παθητικές εκτάσεις ανεκμετάλλευτες. Μήπως θα αρχίσουν να τα πουλάνε όσο για να... Καλύτερα, παρά να είναι χέρσα και σκουπιδότοπη. Ακούστε, και στο εξωτερικό είναι η νεκρή ιδιοκτησία. Φορολογείται και δεν φορολογείται τόσο για να φορολογείται, αλλά ως πίεση για να τύχει εκμετάλλευσης, να αξιοποιηθεί, να δουλέψει κόσμος. Κοιτάξτε, εγώ... Δεν μπορούν να έχουν τις εκτάσεις να κάθονται, και άκουσα προχθές ένας στη Λάρισα έχει 1.200 στρέμματα και είπανε θα πληρώσει, λέει, 3.000. Και τι έγινε, 1.200 στρέμματα είναι μεγάλη έκταση. Όταν όμως δεν είναι καλλιεργήσιμα και δεν του αποφέρουν. Είτε είναι, ξέρετε τι θα πει 1.200 στρέμματα. Ναι, εγώ σας ρωτώ κάτι, κύριε. Άμα δεν πληρώσει ούτε αυτός 1.000 ευρώ. Ναι, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Λεβέντη. Δεν πληρώνουμε κανένας. Να πληρώσουν αυτό, όπως είπατε, οι βουλευτές
και να πληρώσουν πρώτοι όλοι, αυτοί. Όλοι. Από εκεί να ξεκινήσουν. Όλοι, δεν ξεκινούν όμως. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, πολύ απλό κύριε. Γι' αυτό ο κύριος Λεβέντη. Καμένος, το μισθό του. Ένα λεπτό. Ένας άνθρωπος. Ο κύριος Καμένος, γιατί δεν τον παραχωρεί τη στιγμή που έχει και οικονομική άνεση. Ωραία, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Θέλω όμως να σας ρωτήσω κάτι. Αν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φτωχός. Πεθαίνει ο παππούς του, η γιαγιά του και του αφήνει 500 στρέμματα, δεν ξέρω τι, πάνω στα κατσάβρεχα, έτσι. Ναι. Και αυτός δεν έχει που την κεφαλή κλείνει, δηλαδή γιατί να κληθεί να πληρώσει αυτός και να μην ξεκινήσουν όπως είπατε από την άρχουσα τάξη. Σωστό, και αν δεν βγάλουν πάλι, αρκετά. Δεν είναι πολλά, αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω, όταν είναι χέρσα και ή μονοετούς καλλιέργειας ή εν πάση περιπτώσει ανεκμετάλλευτα. Έχουν βάλει πολύ ασήμαντο ποσό. Ναι, για, το, για τον κύριο Στουρνάρα είναι. Είναι κληρονομή τσιφλικά. Να εξηγούμε τα 500 στρέμματα. Εγώ είπα πολλά, εντάξει, εγώ ανέφερα πολλά. Ναι. Μα αν δεν είναι 20-30 στρέμματα σας λέω, το ποσό που βάζουν είναι 70 ευρώ 80. Ετησίως. Μα ρωτάτε τον κάθε, ρωτάτε τον κάθε φτωχό στο χωριό αν έχει αυτά τα 70-80. Συμφωνώ είναι νέα φορολόγηση. Αλλά υπάρχει σε όλο τον κόσμο, κυρία Μπράουν. Κύριε Λεβέντη, πάτε στο Καναδά και πείτε ότι έχω 500 στρέμματα. Εκ των πραγμάτων θα φορολογηθείτε, κύριε Λεβέντη. Επειδή εγώ έζησα εκεί, θα σας πω ένα πράγμα. Ότι εκεί σε φορολογούν. Αλλά δεν σου λείπει απολύτως τίποτα. Ούτε στην υγεία, ούτε στην παιδεία, ούτε τίποτα. Δεν έχεις να παραπονεθείς για το παραμικρό. Εμείς, αν ήταν έτσι αυτό και εδώ. Στην παροχή υπηρεσιών, γιατί βάλαμε πολύ κόσμο μέσα στο δημόσιο, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν όλα τα λεφτά στην πληρωμή. Όχι, βάλαμε, έβαλαν κύριε Λεβέντη. Ναι, αυτό θέλω να πω. Βάλαμε όσα κόμματα. Ανεχθήκαμε, ψηφίσαμε Πασόκ Νέα Δημοκρατία και αυτοί. Στο Δήμο, λέει, στον κάθε Δήμο, έχει, ξέρω εγώ, 800 άτομα ο Δήμος Χαϊδαρίου. Ο Δήμος Χαϊδαρίου δεν χρειάζεται 800 άτομα να έχει εργαζομένους. Μπορούσε και με 300. Οπότε αυτά τα λεφτά που παίρνουν οι επόμενοι, οι δεξαμενοί, θα μπορούσαν να αυξήσουν βρεφονηπιακούς σταθμούς. Κοιτάξτε, η επόμενη δεξαμενή από εκεί θα έρθει, από τους Δήμους θα έρθει. Αυτό λέω, έχουν γίνει μεγάλα λάθη έχουν γίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα της φορολόγησης, εγώ γιατί επιμένω ότι και αυτοί οι αντιμνημονιακοί, όπως και οι μνημονιακοί, κάνουν ό,τι λέει η Μέρκελ, τη ρωτούν στο παραμικρό. Και αυτό είναι έλλειψη περηφάνειας για την Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Για το παραμικρό πρέπει να ρωτάμε τους δανειστές. Ποιος το απεδέχθη αυτό, πώς ξεκίνησε αυτό. Αυτή είναι ντροπή. Ο κύριος Τουρνάδας και ο κύριος Παπαδήμος, οι οποίοι είναι από, προέρχονται από εκεί. Ο Παπαδήμος να το κάνει αυτό. Και η κυβέρνηση. Να γιατί... ο Γιώργος Παπανδρέου αυτά τα πρώτα μνημόνια. Ένα λεπτό, ναι. Αυτά που ακούω εγώ, ότι δεν θα έχουμε νέα μέτρα, γιατί θα εφαρμόσουμε από την 1η του 14 αυτά που έχουμε ήδη συμφωνήσει. Με συγχωρείτε κύριε Λεβέντη, ο ελληνικός λαός ξέρει τι έχουμε συμφωνήσει. Κανείς δεν ξέρει. Εδώ πέρα υπήρχαν υπουργοί που δεν είχαν διαβάσει τι υπογράφανε. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μου λένε ότι για μας είναι νέα μέτρα. Νέα μέτρα είναι αυτά. Τι θα πει δεν είναι νέα μέτρα. Δεν θα αποφασίσουν τώρα νέα μέτρα. Αυτά που έχουν αποφασίσει. Νύχτα ζητήματα σοβαρότατα. Εκ των πραγμάτων. Χωρίς οι ίδιοι βουλευτές να είναι ενημερωμένοι. Κανείς. Και τώρα τι νέα μέτρα. Δεν χρειάζεται. Άμα εφαρμοστούν τα ενιαία μισθολόγια. Άμα εφαρμοστεί αυτό το κάθε ασφαλιστικό ταμείο να δίνει συντάξεις μέχρι εκεί που μπορεί. Γιατί επιδοτήσεις δεν θα έχουν. Άμα εφαρμοστούν όλα αυτά, ασφαλώς οι συντάξεις θα περικοπούν πάρα πολύ. Ναι, καταλάβατε. Αυτό μόνο αν εφαρμοστεί, ότι κάθε ταμείο να είναι αύταρκες, δηλαδή να μην έχει επιδοτήσεις. Τώρα αυτό το βλέπω πολύ δύσκολο, έρχονται ακόμα χειρότερα αυτό πράγματα. Αν εφαρμοστεί, οι συντάξεις του κόσμου θα πάνε 400 ευρώ του καθενός και μακάρι να πάνε τόσο. Ναι. Λιγότερο. Και 360 και άλλοι να ζήσεις. Άρα πράγματι δεν χρειάζονται νέα μέτρα, γιατί η Λεμιτόμος ήδη έχει ψηφιστεί. Κύριε Λεβέντη, ζείτε στην Αθήνα, στην Ελλάδα ζείτε. Ναι. Πείτε μου αν εσείς ή οποιοδήποτε βουλευτής ή οποιοδήποτε μπορεί να ζήσει σήμερα με 400 ευρώ. Αν έχει να πληρώσει ενίκιο, αν έχει παιδιά, μπορεί να ζήσει με 400 ευρώ. Γι' αυτό λέω η μισθή. Ο Σαρτζετάκης, ας πούμε, παίρνει μισθό, σύνταξη, Προέδρου Δημοκρατίας, παίρνει
Επίσης νομίζω και από το δικαστικό σώμα σύνταξη. Και έχει και φύλακες κιόλας. Ναι, έχει τη γυναίκα του που παίρνει από την αρχαιολογική υπηρεσία, δεν ξέρω από κάπου που ήταν σύνταξη. Την έχει διορίσει και στο γραφείο να παίρνει μισθό. Δικαιούται ένας. Καλά, αυτά τα δηλαδή, έχουμε ζήσει. Αυτά ναι. Όλα δεν πρέπει να κοπούν. Είναι τραγικά, τι να πει κανείς, τι να πει. Γι' αυτό για λέω... πείτε μου, τώρα που έρχεται η Τρόικα, πιστεύετε ότι, στην ουσία πιστεύετε ότι κάνει διαπραγμάτευση η Ελλάδα? Κοιτάξτε, μα και τι άλλο να γίνει, θα σας πω και κάτι. Τι άλλο μπορεί να γίνει, μια χώρα δηλαδή που έχει δανειστεί και που αποδεικνύεται ότι για να φτάσει σε αυτό που λένε πλεώνασμα πρέπει πράγματι να υπάρχουν, να υπάρξουν φοβερές περικοπές στους πολίτες της χώρας αυτής. Τι άλλο μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνει αυτό που λέει ο Τσίπρας, να της χαρίσουν τα χρέη. Εν έτη 2013 δεν μπορεί να γίνει. Μέχρι το 1950-60 ξέρω εγώ μπορούσε αυτά τα ζητήματα να τεθούν. Με άλλα λόγια, δηλαδή η επόμενη 20ετία είναι για την Ελλάδα χαμένη, έτσι. Βέβαια, αυτό σας λέω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, δώσανε κάποιοι ένα δάνειο στην Ελλάδα προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για να ορθοποδήσει, για να σταθεί στα πόδια της. Δώσανε ένα δάνειο. Λοιπόν, απεδείχθη ότι αυτό το δάνειο δεν το αξιοποιήσαμε σωστά. Πρώτον, γιατί το 80% του ποσού, των ποσών που λάβαμε πήγανε σε πληρωμή παλαιών ομολόγων. Και το ακούς, και δεύτερον, γιατί μέσα εδώ ήταν τόσο μεγάλη στάση πληρωμών εντός Ελλάδος και το να πληρώσουν τα εφάπαξ, τα ιατρικά, τις προμήθειες, τα νοσοκομεία, τα αμυντικές δόσεις που είχαμε για την άμυνα της χώρας κτλ, που δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν μπορούσε να, με αυτό το 20% που κρατήσαμε από το δανεισμό, δεν είδαμε φως. Γιατί ούτε ήταν, πρόκειται να δούμε. Πολλές άλλες οι μαύρες τρύπες, ασφαλιστικό το ένα τ' άλλο. Λοιπόν, τι προτείνουν αυτοί οι οποίοι είναι αντιμνημονιακοί? Αυτοί βγαίνουν και προτείνουν ο Καμένος, γι' αυτό λέω ο Χατζηνικολάου, αν ήταν δημοσιογράφος όπως πρέπει, έπρεπε να πει του Καμένου, αναλαμβάνει σήμερα πρωθυπουργός εσύ κύριε Καμένο. Βγαίνεις έξω, έτσι όπως είναι η κατάσταση της χώρας, τι θα πεις στη Μέρκελ? Ξέρετε τι θα απαντούσε αυτός? Ότι το χρέος δεν το αναγνωρίζω. Δηλαδή, άτομα τα οποία δεν έχουν σοβαρότητα. Μάλιστα. Δεν μπορείς να βγεις έξω, κυρία Μπράουν, με τέτοια επιχειρήματα. Εσύ γίνεσαι γελίος. Επειδή πάμε για το δελτίο ειδήσεων, ναι, μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Επειδή πολλοί, οι Ευρωπαίοι και ιδιαίτερα η κυρία Μέρκελ, ανησυχεί πολύ για τις ευρωεκλογές, γιατί υπάρχει ένας ευροσκεπτικισμός τώρα τελευταία που μεγαλώνει διαρκώς στην Ευρώπη, έτσι. Όλοι ανησυχούν. Όλοι ανησυχούν. Και εγώ ανησυχώ. Τι πιστεύετε ότι σε ευρωεκλογές τι αποτελέσματα θα έχουμε? Ο κόσμος θα... Ακούστε, ο κόσμος αντί να δει την αλήθεια ότι 40 χρόνια εδώ μέσα στην Ελλάδα γινότανε η ακολασία, το πολιτικό σύστημα δηλαδή έκλεβε, έτρωγε, λαιλατούσε, συναλλασσόταν με τους πολίτες πελατειακά, ότι είχαμε κάνει μια χώρα αχούρη κυριολεκτικά, αντί να δει αυτό ο κόσμος, παρασυρώμενος από πολλούς δημοσιογράφους, στρέφει τη μνήμη του, το μένος του, ο κόσμος, προς τη Μέρκελ. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, ακόμη πιο ανόητοι, οι οποίοι αφήνουν να εννοηθεί ότι η Μέρκελ ήρθε εδώ και μας δίνει λεφτά με σκοπό να μας πάρει τα πετρέλαια, με σκοπό να μας υποθηκεύσει. Τίποτε εξ όλων αυτών δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να είμαστε χωρίς ετήσιο έλλειμμα. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Σαμαράς, ότι μηδένισε το έλλειμμα και βγήκε στο πλεώνασμα, ναι, είναι ναι, με τόσο ναι, βάρβαρα μέτρα ναι, και έκοψε σε λάθος, έκοψε από το φτωχό και αφήνει την ελίτ, 300.000 άνθρωποι παίρνουν 3 συντάξεις. Αυτή είναι η δεξιά πολιτική που είπαμε προηγουμένως. Σε όσους, στους πλούσιους Αυστραλέζους κόψαν τελείως τη σύνταξη. Οπότε εδώ εσείς... δεν υπάρχουν 100.000 άνθρωποι που έχουν περιουσίες
λεφτά στην τράπεζα, 100.000 άνθρωποι δεν υπάρχουν. Να τους κόψουμε τελείως τη σύνταξη. Γιατί αυτοί έχουν να ζήσουν. Γιατί έχουμε μεγάλες υποχρεώσεις απέναντι στο φτωχό Έλληνα που με τα βία ζει. Λιπεθαίνει της πείνας. Δυστυχώς αυτά είναι ψευδείς πόθη, κύριε. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε, κυρία Μπράουν. Πριν φτάσουμε στα μνημόνια. Στα μνημόνια είναι η εύκολη λύση να δανείζεσαι. Τα μνημόνια, εγώ εξ αρχής ήμουν αντίθετος με τα μνημόνια και ήμουν υπέρ της άποψης ότι πρέπει να στριμωχτούμε, να αφαιρέσουμε τα προνόμια της ελίτ και να νοικοκυρεύσουμε το κράτος. Αυτή ήταν η λύση. Λοιπόν, ακόμα όμως δεν μιλάει για αυτή τη λύση, γιατί όλοι θέλουν τους διπλούς μισθούς, τις μεγάλες χρηματοδοτήσεις, τους αστιφύλακες να τους συνοδεύουν. Θέλουν όλοι με κρατικά λεφτά να πηγαίνουν στις Θεσσαλονίκες, με κρατικά λεφτά να έρχονται στην Άξο. Όλοι οι βουλευτές που έρχονται στην Άξο βάζουν από τσέπη τους ένα ευρώ. Όχι, βέβαια. Τους ρωτήσατε. Κύριε Λεβέντη, δυστυχώς ο χρόνος μας τελείωσε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ από πλευράς Ένωσης Κεντρών, γιατί είστε πάντα πρόθυμοι και καλοί. Να είστε καλά, καλή. Και ελπίζω ο λαός των Κυκλάδων να μπει, να εισαχθεί και σε αυτό το πνεύμα που θέλω να μπει. Δηλαδή στο πνεύμα ότι πάνω απ' όλα μέτρα το να νοικοκυρεύσουμε τη χώρα και όχι να βγαίνουμε να ζητιανεύουμε. Κύριε Λεβέντη, και πάλι σας ευχαριστώ. Καλημέρα από την Άξο. Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, εμείς πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή που ακούτε είναι μια προσφορά του Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων.